αναμένουν για να δουν τι θα γίνει με το θέμα της μουσικής σε καταστήματα εστίασης. Οι καταστηματάρχες και στην πόλη του Βόλου με τον πρόεδρο των καταστηματαρχών εστίασης στη Μαγνησία να επισημαίνει στην κάμερα του Άστρα για το ζήτημα. Μέχρι και την Παρασκευή οι πληροφορίες οι δικές μας λένε γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση και αυτό όχι γιατί σώνει και καλά πρέπει να ανοίξει η μουσική, γιατί χωρίς μουσική δεν είναι καλύτερα τα πράγματα ή σπραχτικά ή οτιδήποτε. Απλά νομίζω ότι δεν παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο ώστε να ακούγεται σιγανά η μουσική μέσα από τα καφέ, τα εστιατόρια κτλ. Οπότε νομίζω ότι μετά την Παρασκευή, αυτό το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως, να ανοίξει η μουσική, γιατί έρχεται μπροστά και η τουριστική περίοδος, μάλλον έχει ξεκινήσει. Την ίδια ώρα ο κύριος Στεφάνου έστειλε μήνυμα προς την κυβέρνηση με το άνοιγμα της εστίασης επισημαίνοντας χαρακτηριστικά. Εγώ αυτό που έλεγα πάντα ήταν το εξής, ότι τα μαγαζιά της εστίασης, εφόσον κλείσαν με κρατική εντολή, θα έπρεπε να αποζημιωθούν. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Υπήρξαν κάποια μικροδάνεια επιστρεφόμενα της τάξης των 500 και των 1.000 ευρώ. Νομίζω ότι σε αυτά δεν υπήρχε λύση. Θυμίζω τώρα ότι οι επιχειρήσεις που άνοιξαν αρχές Μαρτίου είναι πληττόμενες, διότι ο χώρος που λειτουργούν είναι μικρότερος και το ωράριο είναι κομμένο. Και υπάρχει και ένα 50% της εστίασης το οποίο δεν έχει ανοίξει, επειδή έχει μόνο κλειστό χώρο. Το θυμίζω αυτό. Λοιπόν, άρα αυτά τα μαγαζιά, ειδικά τα κλειστά, θα πρέπει να στηριχτούν γιατί θα ανοίξουν ξανά το Σεπτέμβριο, ίσως και τον Οκτώβριο.